Ελεύθερος με περιοριστικούς όμως όρους, αφέθηκε ο 55χρονος γιατρός από τον Άγιο Νικόλαο, που κατηγορείται για ασέλγεια εις βάρος γυναικών ασθενών του. Η Έλλη Κοκάλη βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο της Νεάπολης, όπου ολοκληρώθηκε το μεσημέρι η απολογία του. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Μάνο, κυρίες και κύριοι. Η εξέλιξη είναι έτσι ακριβώς όπως την περιέγραψες. Παρά το γεγονός ότι στη διάρκεια της ημέρας τουλάχιστον δύο νεαρές γυναίκες... Να σε διακόψω, Έλλη, και να πούμε ότι παρακολουθούμε και πλάνα από το δικαστικό μέγαρο της Νεάπολης. Δύο τουλάχιστον νεαρές γυναίκες εμφανίστηκαν στο γραφείο του ανακριτή και κατέθεσαν τις εφιαλτικές εμπειρίες που είχαν περνώντας το κατόφλι του ιατρείου του 55χρονου. Παρά λοιπόν αυτό το γεγονός και το ότι έχουν προστεθεί στη δικογραφία οι καταθέσεις πολλών νεαρών γυναικών που φαίνεται ότι έπεσαν θύματα των ορέξεων του κατηγορούμενου γιατρού, στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας προέκυψε η εξέλιξη αυτή, ότι δηλαδή ο γιατρός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους που έχουν να κάνουν με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την εμφάνισή του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει. Να πούμε ότι η δικηγόρος, η κυρία Παναγιωτάκη, εμφανίστηκε επίσης στις αρχές δηλώνοντας παράσταση πολιτικής αγωγής για τουλάχιστον 6 από τα θύματα, καθώς φαίνεται ότι είναι περισσότερες νεαρές γυναίκες που επιθυμούν να καταθέσουν και βεβαίως να καταγγείλουν ότι έγιναν αποδέκτες αυτού του είδους της συμπεριφοράς. Επιστέγασμα όλης αυτής της υπόθεσης, η οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο προκαλεί σοκ, ήταν και η αντίδραση του κατηγορουμένου, ο οποίος αφού του αφέθηκε ελεύθερος, μέσω της Κρήτη TV και σε δηλώσεις που έκανε, θέλησε να ζητήσει συγγνώμη από τα θύματά του, παραδεχόμενος ότι έγιναν κάποιες από τις πράξεις αυτές. Ο ίδιος επέλεξε να μιλήσει για σεξουαλική παρενόχληση και όχι για όσα περιγράφονται στη δικογραφία. Ζήτησε λοιπόν μέσω της Κρήτη TV συγγνώμη από τα θύματά του, χωρίς να θελήσει να απαντήσει σε ερωτήσεις για το πόσες τελικά είναι οι γυναίκες που έγιναν αποδέκτες αυτής της συμπεριφοράς. Μάλιστα, σε αυτό το σημείο και αφού σε ευχαριστήσουμε, μπορούμε να παρακολουθήσουμε την σύντομη δήλωσή του. Ζητώ συγγνώμη από τα θύματά μου και τις οικογένειές τους που καταχράστηκαν την ιατρική ιδιότητα.